βιάζονται, γιατί σου λέει το κέντρο θα μας το πάρει ο Κούλης. Πάμε όλοι μαζί να, να πούμε το πτού καπρό. Παρεπιπτόντως, με πάτε στην είδηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητάει από το πρωί συνέχεια εκλογές. Όπου βρεθείς και δεις δήλωση ή θέμα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτό αναφέρεται. Τους βλέπω, ρε παιδί μου, βλέπω κάποιες μουτσούνες. Δίπλα του είναι ο Μπάπης Αθανασίου, δεν ήταν μαζί του. Βλέπεις όλους αυτοί. Το πώς έτσι γλιωδώς χειροκροτούν. Όλους. Δε η Ντόρα κόβει έναν έναν, ποιο χειροκροτεί πιο δυνατά. Κοίταξε το ύφος. Κοίταξε να δεις ιστορία. Όλοι λιγωμένοι, ρε παιδί μου. Λιγωμένοι τους βλέπεις. Τους βλέπεις αυτούς και λες, εκεί θα ακουμπήσουμε. Εκεί θα ακουμπήσουμε. Εκεί θα ακουμπήσουμε. Σε μία ομιλία η οποία ήταν εδώ που τα λέμε, δεν ήταν Βατερλό, δεν ήταν και νίκη. Πού το στρίμωξε τον Τσίπρα, τι το απεκάλυψε, τι του έκανε να. Και βεβαίως ανάμεσά τους βλέπεις είναι και μερικοί οι οποίοι τυπικώς χειροκροτούν. Είναι οι πιο αξιοπρεπείς και τα λοιπά. Και στο βάθος πίσω βλέπεις και το ύφος του Μιχαλολιάκου. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι για λύπηση, κυρίες και κύριοι, και έχουμε μεγάλη υποχρέωση να καλύψουμε το κενό που αφήνουν όλοι αυτοί. Γιατί η Ελλάδα δεν πάει άλλο. Χρειάζεται ένα πατριωτικό κίνημα και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να εκφραστούν όλοι οι πατριώτες, στους οποίους κάνω και έκκληση. Έχω μια ζήλια από τη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να δώσουμε και το τηλέφωνο το δικό μας. Να το δώσουμε 2310 λοιπόν. 2310-230483. 2310-230483. Έτσι. 2310, το λέω άλλη μια φορά. 2310-83, το τηλέφωνο της Θεσσαλονίκης.